Με ένα άσχημο περιστατικό σημαδεύτηκε η πρώτη μέρα στο σχολείο για 12χρονη μαθήτρια. Όπως καταγγέλει ο αδερφός της στον Α, οδηγός λεωφορείου δεν της επέτρεψε την είσοδο στο μεταφορικό μέσο καθώς δεν είχε χρήματα να τον πληρώσει. Η μαθήτρια είχε σχολάσει από γυμνάσιο της επαρχίας Λεμεσού και θα μετέβαινε στο σπίτι της όπου βρίσκεται σε άλλο χωριό και απέχει περίπου 7 χιλιόμετρα. Όταν μπήκε στο λεωφορείο, ο οδηγός σύμφωνα με την καταγγελία την κατέβασε καθώς δεν είχε 70 σεν για να πληρώσει για τη μεταφορά της. Και η αδελφή μου την άμπω σχόλασε, φορτωμένη βιβλία, επήγαινε να μείνω στο λεωφορείο και επειδή δεν έκραταν 70 σεν να πληρώσει το λεωφορείο, ο λεωφορείος απέτρεψε την αμοιβέτα και άφηγε να μείνει. Έφυγε. Η αδελφή μου μηνύθηκε 7 με 8 χιλιόμετρα μακριά από το σχολείο. Η οικογένεια όλη ήταν εν ώρα δουλειάς, δηλαδή δεν μπορούσε κανένα να τα παγκιάσει. Σύμφωνα με την καταγγελία, η μαθήτρια έβαλε τα κλάματα και κάλεσε με το κινητό της τηλέφωνο τη μητέρα της, όπου της ανέφερε το περιστατικό. Στο σημείο κλήθηκε φιλικό πρόσωπο της οικογένειας για να παραλάβει τη μαθήτρια. Τώρα να μην κρατάς 70 σέντ και να φύγει σαν το 12χρονο έξω από λεωφορείο, λίγο παράλογο και χωρίς καμιά ασφάλεια. Δηλαδή, χωρίς κανένα δάσκαλο να του πει, ξέρει, θα κατομορφώνταμε ή τίποτε. Η οικογένεια προέβησε καταγγελία του οδηγού στην εταιρεία, η οποία επιφυλάσσεται να απαντήσει αφού εξετάσει το ζήτημα. Οι σαφείς και κατηγορηματικές οδηγίες της ΕΜΕΛ προς τους οδηγούς είναι να δείχνουν κατανόηση σε παρόμοιες περιπτώσεις. Στα 11 χρόνια που η ΕΜΕΛ πραγματοποιεί τα μαθητικά δρομολόγια, δεν είχε υπάρξει ποτέ προηγουμένως αναφορά για τέτοιο περιστατικό. Η καταγγελία στον Α έφερε άμεσα παρέμβαση του Υπουργού Μεταφορών, ο οποίος με ανάκτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταδίκασε το περιστατικό. Οι ρατσιστικές διακρίσεις και τέτοιου είδους συμπεριφορές είναι επικώς απαράδεκτες και είναι καταδικαστές. Έχω ενημερωθεί για το περιστατικό και το διερευνούμε με στόχο να αποφεύγονται παρόμοια περιστατικά. Για τις πρώτες μέρες υπήρχαν ξεκάθαρες οδηγίες από το Υπουργείο προς τις εταιρείες για αυτού του είδους περιπτώσεις. Πρόσθεσε ότι θα επιδιώξει συνάντηση με τη μαθήτρια και την οικογένειά της και θα της χορηγηθεί δωρεάν μαθητικό εισιτήριο για